Τι λέτε, εγώ θεωρώ... πού βρισκόμαστε τώρα, πώς αξιολογείτε την κατάσταση? Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση είναι όμηρος των ίδιων της των λανθών και πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί να περάσει το ασφαλιστικό, διότι θα υπάρξουν βουλευτές που δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος τόσο αντιλαϊκών μέτρων. Και γι' αυτό έχω προτείνει την οικουμενική ως μόνο δρόμο, διότι και τις εκλογές τις θεωρώ τρέλα, την απόλυτη παρανοϊκότητα, τόσο γρήγορα να γίνουν ξανά εκλογές. Εσείς είπατε ότι να πάει ο κύριος Τσίπρας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να υποβάλει την παρέτησή του, όπως πήγε ο Γιώργος Παπανδρέου, διότι τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σύνθετα και δεν μπορεί μια κυβέρνηση με 153. Θεωρείτε ότι μετά από αυτές τις διορθωτικές, βελτιωτικές, για παράδειγμα, είχαμε προχθές εδώ με τον Χρήστο τον κύριο Μιχελογιαννάκη, ο οποίος λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, βλέπει ότι γίνονται κάποιες κινήσεις από την κυβέρνηση και ενδεχομένως αυτές έτσι, οι δικές του ανησυχίες έχουν κάπως υποχωρήσει. Οπότε και οι άλλοι βουλευτές μπορεί να μπουν σε μια διαδικασία να τα ψηφίσουν, κύριε Λεβέντη. Οι αγρότες, από ό,τι τους συζήτησα εγώ, γιατί πήγα στα μπλόκα, δεν διαφωνούν μόνο με του Κατρούγκαλου τον νόμο. Οι αγρότες θέλουν όλο το πολιτικό σύστημα να σκύψει στη ζωή τους, γιατί το κόστος των παραγωγών τους είναι μεγαλύτερο από την τιμή που τα διαθέτουν. Έχουν, δηλαδή, και χωρίς τον νόμο Κατρούγκαλου, οι αγρότες ήταν υφαίστη. Τα αιτήματά τους είναι δίκαια, κύριε Πρόεδρε, των αγροτών? Γιατί υπάρχουν άλλες κοινωνικές ομάδες που λένε, εντάξει, εμείς πληρώνουμε τόσο καιρό, είμαστε συνήθεις ύποπτοι, συνέχεια. Ακούστε, τώρα μπορεί να πέσαν όλα μαζί, αλλά... Εάν χρησιμοποιεί η κυβέρνηση τη μέθοδο να στρέφει τη μία κοινωνική τάξη κατά της άλλης, στο τέλος η κυβέρνηση θα βγει χαμένη. Αυτά είναι ανακαλύπτει ότι είναι φοροφυγάδες τώρα. Γιατί δεν τους το έλεγε πριν το Σεπτέμβριο ότι είναι φοροφυγάδες, αφού ήξεραν οι υπουργοί ότι το 90% των αγροτών δεν πληρώνει τίποτα? Γιατί δεν το λέγανε πριν και τους χαϊδεύανε να πάρουν την ψήφο? Εδώ είναι κοινή απατεωνιά, είναι έτσι τώρα αυτό. Πότε διεπίστωσαν ότι οι αγρότες δεν πληρώνουν? Αυτές οι μέθοδοι είναι μέθοδοι παπατζίδων, να ανακαλύπτεις ένα πράγμα που υπάρχει εδώ και 50 χρόνια, να το ανακαλύπτεις σήμερα προκειμένου να τους εξοντώσεις. Σας εξήγησα ότι οι αγρότες έχουν άλλο πρόβλημα. Πετρέλαια, λιπάσματα, η ζωή τους, λίγο οι κακοκαιρίες και λίγο διάφορα πράγματα παρόμοια οδηγούν στην εξόντωσή τους. Εσείς προτείνετε ότι η λύση είναι να γίνει ο απόλυτος διαχωρισμός με το Μητρό, ποιος είναι πραγματικά αγρότης και ποιος και όχι, απλώς έχει συμπληρωματικά στο αγρότες. Μέχρι 30.000 ευρώ πρέπει να παράσχουμε φορολογική ατέλεια. Διότι είναι ίσα-ίσα το ψωμί τους. Ίσα-ίσα και αν είναι και το ψωμί τους. Χρήστο, να παρακαλέσω τον κύριο Λεβέντη να βάλει το ακουστικό για να ακούτε και τον συνάδελφο από την Θεσσαλονίκη. Έκανε μια αντίχηση. Για να μην μεταφέρω εγώ τις ερωτήσεις. Ναι, δεν ήξερα ότι είναι... Γι' αυτό δεν παρενέβαινα. Έλα, Χρήστο, παρακολούθησα τον κύριο Πρόεδρος, δεν φοράει το ακουστικό. Ήθελα να επανέλθουμε στην πρόταση, στην πολιτική που θέτει για την δημιουργία, για το σχηματισμό μιας, από ό,τι καταλαβαίνω, οικουμενικής ή πολυκομματικής κυβέρνησης. Ναι. Δύο ερωτήματα. Σημαίνει ότι θέτεται στην κυβέρνηση που προέκυψε μετά την παρέτηση Γιώργου Παπανδρέου θετικό πρόσημο ότι τα πήγε καλά? Και το δεύτερο ερώτημα πάνω σε αυτή την πρόταση είναι αν πρέπει να ηγηθεί πολιτικό πρόσωπο, αν προτείνεται κυβέρνηση τεχνοκρατών και αν πιστεύετε ότι με αυτήν την πολιτική ισορροπία που υπάρχει σήμερα και την κοινοβουλευτική μπορεί να είναι βιώσιμη μια τέτοια κυβέρνηση. Ακούστε, η κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου θα είχε καλύτερο αποτέλεσμα εάν δεν μετήχαν οι πολιτικοί και πολιτικάντιδες. Ο Παπαδήμου ήταν αξιόλογος άνθρωπος, αλλά βάλανε Βορύδη, Άδωνη, Βενιζέλο, Πάγκαλο, θυμίστε τι βάλανε, και ήταν υπουργοί πολιτικάντιδες. Ο Δε Σαμαράς πίεζε για γρήγορες εκλογές. Το Νοέμβριο ορκίσανε τον Παπαδήμο και το Γενάρη ήθελε 20 Ιανουαρίου εκλογές ο Σαμαράς. Αυτός εξόντωσε τον Παπαδήμο. Όταν λέω κυβέρνηση τεχνοκρατών, εννοώ τουλάχιστον 2 χρόνια πνοή περιθώριο για να ενεργήσουν. Δεν μπορούσε ο Παπαδήμος σε 50 μέρες να λύσει προβλήματα που χρόνιζαν 60 χρόνια.
Άρα δεν θα μπορούσε να είναι ο κύριος Τσίπρας να παραμένει πρωθυπουργός. Όχι, δεν θα παραμείνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θα παραδώσει την εξουσία, ναι, γιατί πρέπει να μπει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και δεν θα δεχτεί η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κυρίτση, υπάρχει τέτοια περίπτωση να φτάσουμε σε μια τέτοια γιατί λύση? Γιατί δεν υπάρχει. Ρωτάω και τον δημοσιογράφο τώρα. Οι δημοσιογράφοι έχουν τι απόψει. Οι κυβερνήσει τεχνοκρατών, καλά, η κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν μια απολύτω αποτυχημένη κυβέρνηση με βάση τα εθνικά θέματα. Είναι πράγματα. Και ω προ την. Σας παρακαλώ. Και ως προς τη σύλληψή της και ως προς την υλοποίησή της. Είναι επιτυχημένος ο Τσίπρας. Εγώ δεν σας διέκοψα, μπορείτε να σταματήσετε όταν μιλάω. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, και ως προς τη σύλληψή της και ως προς το έργο της και ως προς το παρελθόν του ανθρώπου. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Παπαδήμος ήταν αυτός ο οποίος έλεγε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά είναι υποδανεισμένα και αυτό οδηγεί σε καχεξία τις ελληνικές τράπεζες. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε δανειστείτε αράδα. Για να θυμόμαστε ποιος είναι ποιος. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι κυβερνήσεις τεχνοκρατών, επειδή είναι τεχνοκρατών, έχουν μία πολιτική να ακολουθήσουν. Άρα το θέμα δεν είναι ποια είναι η κυβέρνηση, αλλά ποια είναι η πολιτική. Ναι. Αν σαφηνίσει ο κύριος Λεβέντης ποια πολιτική θα ήθελε να ακολουθήσει μία κυβέρνηση, αφού δεν του αρέσουν και οι εκλογές, από τις οποίες εξελέγει κιόλας, προφανώς δεν θέλει να ξαναγίνουν εκλογές, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε μία κουβέντα. Θέλει η κυβέρνηση εκλογές. Ποιος θέλει εκλογές? Όχι, αλλά. Από το κυβερνητικό εταίρο. Όχι, όλα αυτά τα πράγματα είναι τρέλα. Προφανώς. Αλλά θέλω να μου εξηγήσει γιατί τρεις μήνες μετά τις εκλογές έρχεται και λέει να παραιτηθεί η κυβέρνηση. Αυτό είναι απτά γραφά. Είναι ένας αδύναμος πρωθυπουργός που είναι όμηρος 4-5 εδρών. Μπορεί αύριο σε μια ψηφοφορία να τον διώξει. Γιατί δεν περιμένετε να γίνει είναι, αυτό. Γιατί δεν περιμένετε να γίνει αυτή την αυτό. Ώρα η Ελλάδα γιατί χρειαζόταν μια ισχυρή κυβέρνηση. Λαγώσεις, είσαστε. Στη Γερμανία, αγαπητέ φίλε, στη δεν Γερμανία, χωρίς να έχουν χρεοκοπία, κάνανε μεγάλο συνασπισμό. Γιατί τον κάνανε? Για να δώσουν δύναμη στη Γερμανία. Εδώ τι αγαπάτε, την καρέκλα πιο πολύ από την Ελλάδα? Αυτό κάνετε. Και λέτε για τον Παπαδήμο. Σας εξηγώ, ο Παπαδήμος υπέστη το εξής. Ότι ήταν οι πολιτικά άντιδες οι αποτελούντες στο Υπουργικό Συμβούλιο και ήταν το λάθος του που δέχθηκε τέτοιο πράγμα, πρώτον. Και δεύτερον, ο Σαμαράς πίεζε σε 50 μέρες εκλογές. Δεν το ενθυμίστε πώς άδειασαν τον Παπαδήμο? Ναι, το ενθυμούμε, αλλά ενθυμούμε τι έλεγε και παλαιότερα. Ο άνθρωπος ήταν ο λετήρας του ελληνικού τραπεζικού τότε συστήματος. Να θυμηθώ και εγώ Τσίπρας τι έλεγε παλαιότερα. Θυμηθείτε, να θυμηθώ. Σε μένα δεν θα θυμηθείτε. Τι τώρα, σας λέω, συζήτηση θα κάνουμε τώρα? Ναι, να την κάνουμε. Άμα πάρουμε το τι λέγανε παλαιότερα, αν πάρουμε το τι λέγανε παλαιότερα, δεν σας πολύ συμφέρει, κύριε. Μια χαρά, να το βάλουμε κάτω. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Χρήστο, έλα. Θέλετε να θυμηθούμε τι λέγατε τώρα? Κύριε Λεβέντη, σε αυτό το διάλογο, τον έντονο διάλογο με τον Γιώργο τον Κυρίτση, παραμένει αναπάντητο ένα ερώτημα. Ωραία, κυβέρνηση τεχνοκρατών. Εσείς αξιολογείτε ότι είναι χρήσιμη για τη χώρα. Με βάση ποιο πολιτικό πλαίσιο? Δηλαδή, θα γίνει αξιολόγηση ασφαλιστικό. Ναι, πριν γίνει η κυβέρνηση τεχνοκρατών. Δημόσιας διοίκησης, ναι. Με ποια πολιτική? Επιτρέψτε μου, πριν γίνει η κυβέρνηση τεχνοκρατών, δεν θα πάμε αμέσως. Θα υπάρξουν διαβουλεύσεις και θα συνέλθουν οι αρχηγοί των κομμάτων που θα στηρίξουν αυτή την κυβέρνηση με σκοπό την κατάστρωση πλατφόρμας κοινά αποδεκτής. Την οποία πλατφόρμα θα θέσουμε και υπόψη των Ευρωπαίων. Η κυβέρνηση αυτή τι θα πετύχει με την πολιτική σταθερότητα? Υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό που ακούστε, λέτε, βέβαια. Τι προσδοκώ εγώ από αυτή την κυβέρνηση? Γιατί ζητώ εγώ, δεν θέλω να ρίξω τον Τσίπρα. Απλά τι προσδοκώ από μια κυβέρνηση τεχνοκρατών? Ότι θα υπάρξει πολιτική σταθερότητα που θα επιτρέψει να έρθει και κάποιος επενδυτής, γιατί 6 χρόνια δεν, κουνούπι δεν πλησιάζει. Πρώτον, αυτό, ότι θα έρθουν επενδύσεις. Και δεύτερον, θα πετύχουμε χαλάρωση από πλευράς Ευρωπαίων του προγράμματος, γιατί αν δουν οι Ευρωπαίοι μεταρρυθμίσεις, αυτή η κυβέρνηση θα κάνει μεταρρυθμίσεις, δεν θα κοροϊδεύει. Αυτή η κυβέρνηση θα έχει αποστολή να εξυγχρονίσει τη χώρα. 6 χρόνια δεν κύριε έχουμε Πρόεδρε, κάνει καμία μεταρρύθμιση. Επισημαίνω την αντίφαση που προκύπτει από αυτό που λέτε. Καμία αντίφαση δεν θα να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση. Καμία αντίφαση. Στο μυαλό σας είναι η αντίφαση. Μια... Και σας παρακαλώ, μπορεί να είναι στο μυαλό. Σας παρακαλώ να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή για τη χώρα. Μην υπηρετείτε, ναι, ένα αλλά σας σύστημα. Σας παρακαλώ και εσείς μη μου το επιβάλλετε ως μάθημα. Δεν σας το επιβάλλω σαν μάθημα, αλλά μοιάζετε εδώ στην ΕΡΤ σαν να λιβανίζετε ένα κυβερνών κόμμα και αυτό ήταν η αιτία που κλείσανε την ΕΡΤ. Η έκκληση εκ του ότι ήταν εργαλείο της εκάστοτε κυβέρνησης. Ακούστε με λίγο. Ναι. Προκατασκευασμένες σκέψεις καμιά φορά είναι ανεπίκαιρες στο διάλογο που κάνουμε. Αυτό που λέτε τώρα δεν έχει καμία δεν σχέση δώσει με αυτό που σας ρωτώ. Ναι, εντάξει.
Τώρα, κύριε Λεβέντη, δεν κάνουμε ένα προσωπικό διάλογο. Εσάς παρακαλώ. Ο κύριος σαφώς είναι αντίθετος με αυτό που λέω. Ενώ έπρεπε να είναι αντικειμενικός και να τα ακούει όλα. Για να ακούσει και ο λαός όλα. Αντικειμενικά, αλλά δεν με αφήσατε να σας μιλήσετε, να το ολοκληρώσω. Καταρχήν, δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση οι δυο μας. Υπάρχει μια απλή παραδοσιακή σχέση αυτού που ρωτάει και του πολιτικού που καλείται να απαντήσει. Όλα τα υπόλοιπα, κατά τη γνώμη μου, είναι περιτά και μάλλον δημιουργούν εντυπώσεις. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς γίνεται μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, η οποία θα είναι υπό την υποπτία μιας πολιτικής ομάδας ηγετών και κομμάτων με αντικρουόμενες πολιτικές, να είναι αποδεκτή? Δεν θα είναι αντικρουόμενες. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Επιμένω ότι όλα τα υπόλοιπα δεν είναι αντικρουόμενες. Σε μια φιλολογία που δεν είναι αντικρουόμενες οι πολιτικές. Η πολιτική είναι μία, να τηρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις, να τις εφαρμόσουμε που ζητεί η Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ με δεν έχουν καμία διαφορά μεταξύ τους. Δεν έχουν καμία διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Αν κυβέρναγε τώρα η Νέα Δημοκρατία, τα ίδια σκληρά μέτρα θα επέβαλε. Μην έχετε αμφιβολία. Λοιπόν, να αυτά βάλουμε είναι, λίγο. Είναι η φανταστική αυτή η διαφορά που λέτε. Λοιπόν, για να πάρουμε λίγο. Κυβερνούσε ο Σαμαράς και είδατε τι έκανε κι αυτό. Κύριε Λεβέντη, βάλτε μια τελεία, θα επανέλθουμε. Δύο ερωτήσεις επί της τοποθετήσεώς σας. Η πρώτη ερώτηση είναι, έχετε την άποψη ότι πρέπει να πάμε σε οικουμενική κυβέρνηση και λέτε ότι πρέπει να συγκροτηθεί συνολικά από τεχνοκράτες. Ναι. Στη Βουλή είστε 400 βουλευτές. Εσείς δώσατε μία μάχη μετά από 30 χρόνια μεγάλης έτσι, διαδρομής, καταφέρατε να εκλεγείτε βουλευτής. Από τους 300 δεν υπάρχουν 25 επίλεκτοι, είναι ανίκανος ο πολιτικός κόσμος? Ναι, είναι ανίκανος γιατί είναι θυσμένος, κύριε Κωτάκη. Να σας πω και το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι αυτό. Γιατί κάθε φορά που στο παρελθόν, στην κυβέρνηση Παπαδήμου, υπήρχε αυτό το θεώρημα ότι η πολιτική είναι ανίκανη και οι τεχνοκράτες είναι καταπληκτικοί, το αποτέλεσμα στις εκλογές ήταν να αυξηθεί κατακόρυφα το ποσοστό των άκρων. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι αυτό. Και το δεύτερο, λέτε ότι ο Πρωθυπουργός είναι όμοιρος 6 βουλευτών. Mm. Εάν ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να επιβληθεί στους 153. Μανώρη, αν μου επιτρέπεις. Μισό λεπτό, Χρήστο μου, είναι κρίσιμο. Μισό λεπτό. Και της ψήφου διαμαρτυρίας. Χρήστο μου, μισό λεπτό. Επικουρικά το λέω, τον άκρο της ψήφου διαμαρτυρίας. Χρήστο μου. Λέτε ότι ο Πρωθυπουργός, κύριε Πρόεδρε, είναι όμοιρος 5-6 βουλευτών. Αυτό βεβαίως δεν έχει φανεί από τις ψηφοφορίες μέχρι στιγμής, είχε μία διαρροή. Αλλά ας υποθέσουμε ότι η άποψή σας είναι σωστή. Αν ο εκλεγμένος Πρωθυπουργός από το 37% του ελληνικού λαού είναι όμοιρος 6 βουλευτών του, ένας τεχνοκράτης Πρωθυπουργός, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να πειθαρχήσει το κοινοβούλιο? Βεβαίως, διότι θα στηρίζεται από ευρύτερο πέλμα. Δεν θα στηρίζεται μόνο από το 35. Θα στηρίζεται από 200 βουλευτές. Θα πειθαρχούσαν, λέτε, οι βουλευτές των ΔΟΤΟ. Βέβαια, όταν αποφάσισαν εντύμως τα κόμματα. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει η λαϊκή κυριαρχία, υπάρχουν και οι ΔΟΤΟ. Θα πειθαρχήσουν. Μα σας παρακαλώ, το Σύνταγμα δεν είναι ΔΟΤΟ ένας πρωθυπουργός όταν τον εμπιστεύεται η Βουλή. Πολιτικά μιλάμε. Όταν τον εμπιστεύεται η Βουλή, δεν είναι ΔΟΤΟ. Δεν έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Εν τω μεταξύ, εσείς ξεχνάτε ποιοι μας πτώχευσαν. Κύριε Πρόεδρε, όλα τα θυμόμαστε. Ξεχνάτε ότι με ενέργειες του ΠΑΣΟΚ που τώρα έχει μετακομίσει στο ΣΥΡΙΖΑ και με ενέργειες της Νέας Δημοκρατίας πτώχευσε η χώρα. Και μου λέτε στους 300 δεν βρίσκονται 25 καλοί. Αφήστε με να απαντήσω. Δεν ήρθαμε να αντιδικήσουμε όμως. Έτσι, γιατί έχετε έναν τόνο. Δεν ήρθαμε να αντιδικήσουμε. Δεν ήρθαμε να αντιδικήσω, αλλά είστε κατά ενός τρόπου. Ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, σας έθεσα. Ερώτηση προσπαθείτε να βρείτε τροτά. Εσείς νιώθετε ότι είμαστε όχι, κατά. Σας θέτουμε μια ερώτηση. Και όλο αμφιβολίες. Είναι κακό δηλαδή να θέτει ένας δημοσιογράφος μια ερώτηση που έχει μα μου λέτε στους 300 δεν θα βρεθούν 25. Σας ρωτώ, ναι. Σας λέω δεν θα βρεθούν. Ωραία. Γιατί και οι 300 είναι εθισμένοι να κάνουν ρουσφέτη από εδώ το πρωί μέχρι το βράδυ. Και στο πολιτικό κόστος δίνουν τα πάντα. Ωραία. Αυτό. Αξιολογείται η απάντηση. Λοιπόν, και αυτό επειδή συμβαίνει επί 60 χρόνια έχει κουράσει τον ελληνικό λαό. Και θέλει ο ελληνικός λαός να παραμερίσει λίγο. Κύριε Λεβέντη, είστε μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας. Βέβαια, και θέλω να παραμερίσει το σύστημα για να προβληματιστεί και λίγο. Κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό. Είστε μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας. Δώσατε μάχη και με το που μπαίνετε. Είμαι μέλος και μέλος. Είμαι μέλος. Γιατί είναι κακό, είναι. Και θα αποδεχθώ εγώ ένα σάπιο σύστημα επειδή είμαι μέλος, επειδή κατάφερα και μπήκα στο κοινοβούλιο. Θα αποδεχθώ τη σαπίλα και τα ιωθώτα έτσι όπως. Κύριε Λεβέντη, παρακαλώ. Μπορώ να ρωτήσω όμως κάτι άλλο.
άλλο, ναι. Μανώλη, σε ναι. περίπτωση αδιεξόδου, εδώ υπάρχει μια πρόταση για οικουμενική. Σε περίπτωση αδιεξόδου, κανείς δεν φαίνεται να θέλει εκλογές αυτή τη στιγμή. Κανείς δεν φαίνεται να θέλει να στηρίξει την κυβέρνηση, έτσι τουλάχιστον από ό,τι προκύπτει από τις δημόσιες διαδηλώσεις. Η Νέα Δημοκρατία λέει από τη μία ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν βιάζομαι να γίνω πρωθυπουργός. Χθες υπάρχει και ένα tweet μέσα σε όλη την ιστορία της παραφιλολογίας περί εκλογών και λέει αν τυχόν προκύψουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα βγει πρώτη. Τελικά όμως τι θα γίνει, δηλαδή ποια είναι η λύση εάν εσείς πραγματικά παραστεί ανάγκη. Αν ο Τσίπρας καταρρεύσει και οι εκλογές δεν θέλετε, τι προτείνετε? Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει άλλη λύση. Και υπάρχει και μια δημοσκόπηση συν της άλλης, ναι. ότι θέλουν γύρω στο 40% την οικουμενική. Ναι. Ενώ εγώ το Τσίπρα 25%. Ρωτάω τον έγκριτο δημοσιογράφο, αυτή τη στιγμή που έχει το ρεπορτάζ συνολικά και από έχετε το κομμάτι τη κυβέρνηση και τη αντιπολίτευση, μισό λεπτό Χρήστο, δηλαδή και από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία, τι στάση θα τηρήσει, τι θα γίνει? Καμία. Να απαντήσει. Μανώλη, αν θέλει. Η Νέα Δημοκρατία θέλει απλά να πέσει ο Τσίπρα σαν όριμο φρούτο, να έρθει αυτή. Να, και δεν υπολογίζει ότι αν έρθει. Τα ίδια μέτρα κύριε και Λεβέντη, χειρότερα. Να μοιράσουμε θα λίγο το χρόνο στον καθέναν. Μανώλη, έχει κάτι να προσθέσει? Όχι, αυτό. Εγώ ερωτήσει ήθελα, αφού είναι εδώ ο αγαπητό απλά ρωτάω, Μανώλη, αν έχει στο ρεπορτάζ σου, εάν βλέπει κάτι να διαφαίνεται, αν κάτι σχεδιάζεται. Δηλαδή, εάν βλέπουμε τα πράγματα ότι μπορεί να προκύψει και αδιέξοδο. Πώς θα αντιμετωπιστεί, τι λένε, τι προτάσεις? Μου επιτρέπετε πάρω από το μακρινό Χρήστο, βορρά μισό λεπτό να πάρω μία απάντηση, εάν αν θέλει, σε παρακαλώ πολύ. Έχει τεθεί νωρίτερα αμέσως το ερώτημα. Έχει τεθεί νωρίτερα. Μανώλη. Αν έχει κάποιον στο μυαλό του, όλοι μαζί, κύριε, όλοι μαζί μιλάτε και δεν γίνεται έτσι. Και ευτυχώς εσείς έχετε και το ακουστικό. Ήρθα εδώ στην ΕΡΤ και διαπιστώνω ότι είναι χαύρα. Πάει να δώσει απάντηση κύριε Λεβέντη, μιλάτε και εσείς από Θεσσαλονίκη, μιλάει η κοπέλα, τελικά. Λοιπόν. Το θα τα καθενείο. Βρούμε αυτά. Συγνώμη, αλλά επειδή αλλά δεν πρέπει να φύγουμε Πρόεδρε, από το θέμα της οικουμενικής, έχετε κάποιον μου στο μυαλό σας? Παρακαλώ. Για άτομα, αν έχω στο μυαλό μου, λέει, δεν θα βρεθεί. Είναι κατάλληλος και ο Προβόπουλος, είναι κατάλληλοι πολλοί. Να εφαρμόσει Ευρωπαίο Πρωθυπουργό θέλουμε. Να μην κάνει αγκαρία όπως κάνει ο Τσίπρας. Οι ξένοι ορθά ζητούν Ευρωπαίο που να πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις και να τις κάνει με τα λόγου γνώσεως για να εξυγχρονιστεί η χώρα. Διότι οι κύριοι εδώ κάνουν αγκαρία και δηλώνουν δηλαδή, ότι δεν πιστεύουν σας, όλα, ότι εκβιάζονται. Βγαίνουν στα κανάλια υπουργοί και δηλώνουν ότι εκβιάζονται να κάνουν αυτά που κάνουν. Εκβιαζόμενους υπουργούς θα έχουμε. Τον Προβόπουλο έχετε στο μυαλό σας? Δεν λέω τώρα, αφήστε. Όταν οι αρχηγοί συνέλθουμε, θα βρούμε λύση επί των προσώπων. Μην ανησυχείτε. Εγώ θέλω επί της ιδέας να συμφωνήσουμε. Επί ποιας ιδέας? Ότι αυτή τη στιγμή ένας Τσίπρας με 153 δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος των μεταρρυθμίσεων και των κοινωνικών αυτά, αλλαγών. Κύριε Πρόεδρε, ιδιαίτερα αφού εκόμιζε μέχρι προχθές ένα σύστημα ότι η Ευρώπη να αλλάξει, να ενώσουμε τον Νότο κατά του Βορρά, να κάνουμε όπως και να δείξουμε. Ανοησίες δηλαδή. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις έτσι όπως διατυπώνονται και όπως έρχονται και πέφτουν στο τραπέζι κάθε φορά και πιο σκληρές και που δεν έχουμε δει ακόμη πώς θα ανοίξει βεντάλια σε αυτό το κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Θεωρείτε ότι είναι όλες προς το σωστό δρόμο? Δηλαδή όλες, οι Ευρωπαίοι σε όλα μας υποδεικνύουν έχουμε το σωστό τρόπο για τη δική μας ελληνική πραγματικότητα? Σωστές. Τα επαγγέλματα δεν έχουν ανοίξει, ούτε φαρμακοποιών, ούτε ταξιτζίδων, ούτε φορτηγατζίδων. Κανένα επάγγελμα δεν έχει ανοίξει. Το φοροεισπρακτικό σύστημα είναι στον αέρα. Η δημόσια μηχανή είναι γεμάτη αργόμισθους και συνεχίζονται οι αργομισθίες. Το κομμάτι του ασφαλιστικού που λένε ότι πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε περικοπές και στις κύριες συντάξεις, να είναι 1500 η ανώτερη σύνταξη. 1500 η ανώτερη σύνταξη. Δεν νοείται όταν ο νέος με 400 ευρώ πάει να δουλέψει στο Βερόπουλο και πάνω από και 8 ώρες του ζητούν να δουλέψει με 400 ευρώ και έχει οικογένεια, δεν μπορεί να κάθεται ο δικαστικός και να παίρνει 3.000 και 3.500 σύνταξη στο καφενείο, όσο και αν σέβομαι τους δικαστικούς. Και είναι ντροπή τους που βγάλανε μια ανακοίνωση εχθές και λέγανε είμαστε υποκατοχήν. Αν αισθάνονται ότι είναι υποκατοχήν, να φύγουν από την Ελλάδα. Γιατί εγώ σέβομαι τους δικαστικούς και περίμενα από αυτούς, περίμενα αίσθημα ευθύνης. Και από τους αγρότες τι έχω ζητήσει? Να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Οι αγρότες τους ζητώ τώρα από την ΕΡΤ να γυρίσουν στα σπίτια τους. Δεν είναι συμπεριφορά να κλείνουν δρόμους και να απειλούν ότι θα κατέβουν στην Αθήνα. Υπάρχει ένωση σχεδόν στη Βουλή να δώσει αγώνα υπέρ τους. Είδατε τι είπα? Το πρόβλημα των αγροτών δεν είναι να τους μειώσουμε λίγο το συντελεστή. Η ζωή τους ολόκληρη είναι στον αέρα. Αισθάνονται ανασφαλείς.
Και χωρίς του Κατρούγκαλη τον νόμο, οι αγρότες θα έβγαιναν. Ήταν από μια θριαλίδα. Εφόσον όμως. Πώς? Εφόσον όμως, κύριε Πρόεδρε, ασκείτε έντονη κριτική στο πολιτικό σύστημα, αμφισβητείτε και την αποτελεσματικότητα της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Όλα τα αμφισβητώ. Θα πρέπει γιατί να στο κοινοβούλιο πάει αυτό σας ασκείτε, ο Τσίπρας, με τον νόμο, επειδή έχει το 151 θεωρητικά αυτή τη στιγμή, σαν δικτάτορας και τα περνάει όλα. Δηλαδή λέμε εμείς τα άλλα κόμματα, λέμε κύριε τις απόψεις μας εμείς οι άλλοι, αλλά στο τέλος κάνει ψηφοφορία αυτός και λέει πέρασε. Χωρίς ψηφοφορίες θέλετε να δουλεύει η Βουλή, κύριε Λεβέντη. Αυτή τη στιγμή είναι ένα 35% Τσίπρας και ο Καμένος ούτε ένα 1,5% δεν έχει. Κύριε Κυρίτση, μισό λεπτό να απαντήσει. Δεν θέλει ψηφοφορίες στη Βουλή. Δεν θέλει κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αν δεν θέλετε καθόλου δημοκρατία να το πείτε. Τι εκφράζει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή. 35 είχε το Σεπτέμβριο. Τώρα πόσο έχει. Έχει 20. Και ο Καμένος έχει ένα βγαίνει στα γκάλα. Με 21% θα κυβερνάτε. Θέλει και θα κάνετε εκλογές. Αυτό που κάνετε. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Σοβαρότητα έχετε εσείς. Μπορώ να ολοκληρώσω το. Ολοκλήρωσε, Χρήστο, γιατί θέλω λίγο, αν προλάβουμε, να πάμε λίγο και παρακάτω. Αυτό ακριβώς λέω. Εδώ εσείς να είστε πολιτικός. Να πείτε ότι δεν είναι σοβαρό ο άλλος. Είστε εσείς σοβαροί που επί 5 χρόνια λέγατε ότι είχατε άλλες λύσεις. Δεν μπορείτε να λέτε ότι είστε πολιτικός αρχηγός και να περιφρονείτε τη Βουλή και τη Δημοκρατία. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αν θέλετε χούντα, κύριε Λεβέντη, πείτε το. Και σταματήστε να δουλεύετε τον κόσμο. 30 χρόνια έχετε ιδιωτικό κανάλι στα ΣΥΔΙ. Δουλεύετε τον κόσμο. Σας βγάλατε τα κανάλια της διαπλοκής. Με βάλατε δίπλα με έναν κύριο ο οποίος φωνασκεί και δεν με αφιερώνει. Λοιπόν, Χρήστο, τι θέλεις να συμπληρώσεις για να μπορέσουμε λίγο να προχωρήσουμε. Θέλω να ρωτήσω τον Μανώλη και λίγο για το κομμάτι του προσφυγικού και όλα αυτά τα πολύ σοβαρά που παράλληλα τρέχουν. Προσπαθούσα να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο, ο οποίος θα τον παρακαλούσα η χαμηλή τόνη στην ΕΡΤ και στο δημόσιο μέλλον που βοηθούν να καταλαβαίνει ο κόσμος και οι πολίτες. Σε όλους μας το λέω, κύριε Λεβέντη. Σε όλους μας το λέω. Ναι, αλλά είστε τέσσερις και προσπαθώ να πω μια άποψη. Και πέφτετε πάνω μου να μην τη διατυπώσω σωστά. Διότι αφού μιλάω για κάτι καινούριο που θέλει να ακούσει ο κόσμος, άμα πυροβολείτε τέσσερις έναν, πώς μπορεί να γίνει συζήτηση? Έπρεπε ένα να έχω. Έχω διασφαλίσει να υπάρχει ο χρόνος σας και να μπορείτε να απαντάτε. Λοιπόν, έλα Χρήστο, θέλεις να συνεχίσουμε, θες κάτι επιπλέον να ρωτήσεις? Πολύ απλά, ότι ο κόσμος, οι πολίτες έχουν κουραστεί από το νέο είδος σχολιαστών της δημόσιας ζωής που είναι οι διαπιστωτές. Όπου διαπιστώνουν, δεν το απευθύνω ως μομφή προς εσάς, το λέω γενικά. Οι διαπιστώσεις είναι το ένα κομμάτι της δημόσιας συζήτησης. Το δεύτερο κομμάτι είναι να καταρτήσει κάποιος μια συγκροτημένη πρόταση διεξόδου από πολυσύνθετα προβλήματα. Εσείς πιστεύετε ως Ένωση Κεντρών ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε σε μια τέτοια ανάγκη? Βεβαίως. Γιατί είναι ωραίο να συζητάμε, να καταγγέλουμε, να διαφωνούμε, να υψώνουμε τη φωνή. Ναι. Υπάρχει όμως ανάγκη για μια συγκροτημένη πρόταση. Αν μας δώσετε το χρόνο να σας εξηγήσουμε τι πιστεύουμε στο ένα, τι πιστεύουμε στο άλλο, είμαι σίγουρος ότι θα πιστείτε ότι υπάρχει σοβαρή και συγκροτημένη και μελετημένη πρόταση. Σε αλλά αντιστρέφω το ερώτημα. Λεβέντη, από τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία υπάρχει κανένα κόμμα που έχει σοβαρή πρόταση? Αφήστε εγώ τι κάνω στην Ένωση Κεντρών, θα το κρίνει ο κόσμος. Εκ της συμπεριφοράς τους, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, έχετε πιστεί ότι έχουν σοβαρή πρόταση? Εσείς ως δημοσιογράφος, έχετε πιστεί? Έχω την εντύπωση ότι δεν ενδιαφέρει ενδιαφέρει η γνώμη μου ή η άποψή μου. Χρήστο, όπως δεν ενδιαφέρει και εσάς. Πάμε λίγο παρακάτω, σε παρακαλώ πολύ. Επιλέξτε να μην απαντήσετε. Απαντάτε εσείς, κύριε. Σας παρακαλώ. Μανώλη, επιλέγω να μην. Εγώ σας είπα, δώστε μου το χρόνο μια ώρα στην ΕΡΤ. Και με εσάς δεν έχω αντίρρηση, δεν έχω εναντίον σας τίποτα. Να συζητήσουμε για το τι πιστεύει ο Ένωσης στο αγροτικό, στο οικονομικό, στο συνταξιοδοτικό και θα πιστείτε ότι έχουμε προτάσει σοβαρές και υλοποιήσιμες. Ενώ το ίδιο σας ερωτώ για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ, μπορείτε να το πείτε? Γνωρίζετε θέσεις σοβαρές που έχουν? Λοιπόν, και εφαρμόσουμε. Πώς θα σας το απαντήσω, κύριε Λεβέντη, ως πολιτικός αρχηγός? Χρήστο, βοήθησέ με λίγο. Χρήστο, σε παρακαλώ. Βοήθησέ με λίγο, γιατί υπάρχουν. Και λέτε ότι δεν είστε κυβερνητικό εργαλείο. Μανώλη. Πρόεδρε,
Να ρωτήσω το εξής. Είπατε πριν από λίγο ότι, αν μειωθούν οι συντάξεις, ότι πρέπει να μειωθούν οι συντάξεις όλων στα 1500. Στα 1500 το μέγιστο. Επειδή ναι. διαβάσαμε στον τύπο, μετά τις αντιδράσεις που υπάρχουν από την Κομισιόν, ναι. διαρροές ναι. σε πρωινές εφημερίδες της κυβέρνησης, ναι. ότι εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο. Για, δηλαδή να μειωθεί, να υπάρξει ένα γενικό πλαφόν στις συντάξεις. Εγώ ξέρετε γιατί το ήθελα αυτό. Να σας ρωτήσω, ναι. γιατί ναι. κάνετε αυτό που μας κατηγορείτε. Γιατί το ήθελα, έτσι, όχι για να κατεβάσω συντάξεις. Πρόεδρε, αλλά για να πρόεδρε ναι. δεν σας πυροβολώ. Ερώτηση ναι. κάνα. Ναι. Λοιπόν, εάν λοιπόν πράγματι πάμε στο πλαφόν, η Ένωση Κεντρών μπορεί να, να διαφωνεί ναι. με τις αρχές στο ασφαλιστικό. Ναι. Επιμέρους διατάξεις του ασφαλιστικού θα τις ψηφίσει, αν είναι στην κατεύθυνση των προτάσεων σας. Όχι, γιατί βλέπουμε μια κυβέρνηση που ούτε την απλή αλληλογική. Είναι κι άλλα τα αιτήματά μας. Ένα-ένα μας τα λέτε. Δεν είναι ένα. Τι ένα-ένα. Δεν ξέρετε ότι η Ένωση Κεντρών είναι υπέρ της πλήρους απλής αναλογικής. Μισό. Πρόεδρε μου, μισό λεπτό. Ναι. Ένα κομμάτι είναι το ασφαλιστικό. Ναι. Και λέτε ότι εμείς. Δεν ψηφίζουμε. Το οποίο ζητάμε. Να πούμε τι ζητάμε όμως. Αφήστε να πω τι ζητάμε, να δούμε αν θα το τηρήσουν. Όχι. Ζητάμε να καταργηθούν οι συντάξεις των πλουσίων. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Όχι, μα σας κάνω ούτε εσείς δεν με αφήνετε. Σας κάνω μια ερώτηση. Και ναι, βασισμένο σε ένα στοιχείο το οποίο δεν είναι ολοκληρωμένο. Μου πάτε όμως την απλή αναλογική σε άλλο θέμα. Ναι. Και σας ρωτάω λοιπόν ναι. τώρα. Συνδέεται λοιπόν άρα την ψήφιση επιμέρους ζητημάτων του ασφαλιστικού διατάξεων με την υιοθέτηση της απλής διανόησης αναλογικής. Όλα τα συνδέω, διότι βλέπω μια κυβέρνηση που αυτοδικεί, βλέπω μια κυβέρνηση που δεν σέβεται το Σύνταγμα ναι. στο θέμα του ΕΣΟΥΡΟΥ. Βλέπω πολλά και πράγματα και φοβάμαι. Αυτό, και αν σας το δώσει και αυτό. Εάν μου το δώσει, αν τα δώσει όλα αυτά. Αν σας δώσει και την αναλογική. Ναι, δηλαδή, ναι, αλλά να σου πω τι ζητώ στο ασφαλιστικό. Σας ακούω. Ζητώ οι 80.000 συντάξεις των πλουσίων που έχουν εισόδημα πάνω από 3.000 το μήνα να κοπούν. Μάλιστα, το είπατε πριν. Πρώτον, οι συντάξεις των τέος βουλευτών να κοπούν, που είναι 900. Μάλιστα. Επίσης, ζητώ οι πολλές συντάξεις να συμπτυχθούν όλες σε μία και κανένας συνταξιούχος δεν παίρνει πάνω από 1.500 ευρώ. Αν το κάνει αυτό ο Τσίπρας. Αν το κάνει ναι. αυτό ο Τσίπρας και από τώρα δεσμευτεί με 200 βουλευτές που μου δίνατε μάλιστα. να περάσει στην απλή αναλογική, ναι. τότε θα σκεφτεί η Ένωση Κεντρών να ψηφίσει χωρίς να ζητάει αυτό ούτε. Αυτό είναι ναι. καινούριο. Ναι. Πρόεδρε, ναι. μπορείτε Χρήστο, να μου πείτε... μισό λεπτό. Χρήστο, ναι. λίγο. Ναι. Αυτό είναι καινούριο. Ναι, γιατί είμαστε προσέξτε σκεπτόμενοι τώρα. Άνθρωποι. Αυτό που λέτε είναι καινούριο. Βεβαίως. Βεβαίως. Επειδή θεωρούμε την απλή αναλογική κορυφαίο ζήτημα που γυρίζει σελίδα η χώρα. Γυρίζει σελίδα και από τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις πάει σε συνενέσεις. Το λέω αυτό, το λέω ναι, αυτό ναι. διότι έχω πληροφόρηση από το αρμόδιο Υπουργείο ναι. ότι η κατεύθυνση στην οποία κινείται η κυβέρνηση δεν είναι βεβαίως στην απλή και άδολη. Έκανε μία αναφορά ναι. ο Πρωθυπουργός στην ομιλία ναι, ναι. του προσφάτως. Ναι. Αλλά είναι όμως σε όχι, ένα σύστημα. Δεν μας ενδιαφέρει το άλλο. Σε ένα σύστημα. Στην απλή και άδολη. Το αίτημα της κεντροαριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ ως προχθές ήταν η απλή και άδολη. Ναι. Γιατί μετεβλήθη η θέση? Από εξουσιομανία. Το ίδιο έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είχε βάλει στην 3η Σεπτέμβρη κορυφαίο αίτημα την απλή αναλογική. Όταν βρήκε τις καρέκλες που άφησε δεξιά, ήταν χρυσές οι καρέκλες και σου λέει ενισχυμένη. Λοιπόν, δεν δημιουργείται, αυτά... πρόεδρε μου, δεν δημιουργείται με αυτό που λέτε όμως, με συγχωρείτε, τι? Η πεποίθηση στον τηλεθεατή μας όταν συνδέεται το ασφαλιστικό με την αναλογική. Ναι, γιατί η αναλογική είναι θέμα δημοκρατίας. Αυτό είναι λίγο παζάρι. Όχι, η αναλογική είναι θέμα δημοκρατίας. Που κάνει την Ελλάδα από αυταρχική χώρα, την βάζει σε οδό δημοκρατίας και συνένεσης. Το δε ασφαλιστικό παρέχει μια δικαιοσύνη. Και σας λέω, δεν μπορεί ένας να πει 3.500 και ο άλλος να ανοίγει στα σκουπίδια για να φάει. Θέλετε άρα καλύτερη αντιπροσώπευση των πολιτών. Βεβαίως. Αλλά μου προτείνετε και τεχνοκράτες όμως. Ναι, βεβαίως, γιατί οι τεχνοκράτες, έχει μια μα οι τεχνοκράτες δεν θα είναι δικτάτορες. Θα δεν υπάρχει έχει μια η βουλή που θα τους δηλαδή, ελέγχει. Αγαπάω τον πολιτικό μα, κόσμο, συγγνώμη, άμα πάρω καμιά έδρα παραπάνω, αλλά με να συγκροτήσω κυβέρνηση, δηλαδή εσείς λοιπόν, τους τεχνοκράτες τους θεωρείτε ότι θα είναι ότι δικτάτορες αυτή η ή αυτοβουλή. Δεν θα εφαρμόζουν τις οδηγίες των κομμάτων. Σας παρακαλώ πολύ και τους δύο, δώστε μου την ευκαιρία να πάμε να δούμε. Όμως πρέπει να έχουμε και τους χαίρεστε με τους πολιτικούς που βλέπετε. Παρακαλώ πολύ και τους δύο. Αφορίζετε τους τεχνοκράτες. Παρακαλώ τους πολιτικούς χαίρεστε με την εικόνα αυτή που δίνετε. Πρόεδρε. Με διαβάζετε, άμα με διαβάζετε, ξέρετε τις απόψεις. Ναι.